Μάγια, δεν πιστεύεις ότι η μασκότ σου το έχει παρακάνει λιγάκι? Όλα τα αγόρια συμπεριφέρονται φυσιολογικά. Όλα τα αγόρια συμπεριφέρονται φυσιολογικά, ναι. Κορίτσια, πάρε μπάνι, δεν χαμός. Lady Bunny, που είσαι μωράκι, θα κάνουμε πάρτι. Να 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 να, θα γίνει ένας χαμός. Λοιπόν, ζεμαρικά, μοχίτο. Να πάρει, πόσο δύσκολο να τον εννοείς εδώ πέρα. Έρχεται η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου και εγώ δεν ξέρω τι να πάρω στη ζώνη. Εγώ θα πάρω στη Στέλλα ένα Βαλεντίνο με μια καρδούλα. Μια κάρτα δεν είναι και εδώ. Παιδιά, προτείνω να κάνουμε κάτι cool για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Αχα, να πάρουμε ένα τροχόσπιτο και να κάνουμε ταξίδι. Αχα, και τι τροχόσπιτο, δεν χωράμε όλοι εκεί μέσα, έλεος. Όχι, βασικά υπάρχει πολύ μεγάλο τροχόσπιτο. Αλλά αλήθεια είναι ότι κοστίζει πολλά εκατομμύρια δολάρια. Ωραία, Νάθη, είδαμε και τα όνειρά σου τώρα. Κοριτσιά, γιατί σας κοιτάνε έτσι, Frogs? Δεν είσαστε φίλες πλέον? Εμείς δεν είμαστε φίλες, μόνο για να είναι φίλοι με την Ξανθούλα. Και τι, μην ειρωνεύεσαι τώρα, Frogs, τι έγινε? Τίποτα. Ω, κοριτσιά, το να κάνετε δύο χειρονομίες δεν είναι και πολύ ωραίο? Καλά, δεν είστε κορίτσια εσείς? Κάνετε λες και είστε αγόρια. Μα τι του συνέβη, δεν φαίνεται να είχαμε κάποιο τσοκωμό? Να πάρω ένα Ξανθούλα δεν σταματήσει να είναι φίλη με την Διάνα, εγώ θα φύγω από το σχολείο. Κορίτσια, είστε μαζί μου? Εγώ συμφωνώ μαζί σου, θα φύγουμε από εδώ πέρα. Και εγώ τα ίδια, να πάμε σε ένα άλλο σχολείο, πιο φυσιολογικό. Πίτσα, πού είναι η μακαρονάδα μου, ετοιμάζεται επιτέλους για το μοχίτο μου και η σαλάτα μου? Παιδιά, είναι όλα έτοιμα, αλλά μην ξεχνάτε ότι είμαι μόνιμα εδώ πέρα, λείπει ο Άις, να πάρει. Κορίτσια, τι θέλετε να πάρετε για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου? Δώρα. Εγώ νομίζω ότι δεν θα είμαστε εδώ την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, οπότε μπορείτε να μην πάρετε δώρα. Ζένια, τι εννοείς? Τι είναι, έτοιμοι να φύγουνε μαζί μας τα αγόρια σας? Καλά, τέλειος να φύγουμε, πού να πάμε? Έλα πάρει, σκεφτόμαστε να φύγουμε από το σχολείο. Επειδή η Ξανθούλα είναι φίλη με την Διάνα. Εμένα δεν με νοιάζει, η Ξανθούλα να φύγει από το σχολείο άμα θέλει. Κορίτσια, δεν είναι καθόλου καλή ιδέα. Λοιπόν, με λίγα λόγια, δεν μας ενδιαφέρουν οι Frogs. Να σκεφτούμε τι θέλουμε να κάνουμε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Προτείνω να κάνουμε ένα ωραίο σόου με ωραία φορέματα. Όχι, Διάνα, έχουμε κάνει πολλά τέτοια. Κορίτσια, γιατί δεν πάμε κάπου που να έχει ζεστή άμμο και ωραία νερά? Ναι, πάμε αεροπορικό. Όχι, οι πτήσεις κρατάνε πάρα πολύ. Η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι μόνο μία μέρα. Εγώ προτείνω να νοικιάσουμε ένα ωραίο σπίτι όπου να περάσουμε τέλεια. Και εσύ? Ναι, ναι, αυτή είναι πολύ ωραία ιδέα. Εντάξει, παιδιά, λοιπόν, θα βρούμε ένα ωραίο σπίτι και σας θα ετοιμάσετε ωραία δώρα για εμάς, φυσικά. Σας αγοράσαμε κι εμείς κάτι με ελέφαντες. Ελέφαντες! Καλά, ρε κορίτσια, μας κοροϊδεύετε. George, δεν καταλαβαίνεις. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ξανθούλα, δεν είναι πρόβλημα. Να μείνουμε με τη γιαγιά μου. Αλήθεια τώρα? Εντάξει, αφού θες να μείνουμε με τη γιαγιά μου, ας μείνουμε με τον παππού μου. Γιώργο, είσαι σοβαρός τώρα? Δεν έχω μείνει με τους παππούδες σου εγώ, όχι. Ω, ήρθε η προδότρα. Έλα εδώ, Ξανθούλα, έλα. Ζένια, μην τη φωνάζεις. Δεν βλέπεις ότι δεν έχει διάθεση? Φωνάζεις σαν τρελή. Γεια σας. Να πάρει, Γιώργο, τι θα κάνω τώρα, ε? Το ιστερικό κορίτσι θέλει να τραβήξει πάλι την προσοχή. Αλλά μην κάνεις έτσι, κάτι τη συνέβη μάλλον. Ξανθούλα, γεια! Δεν θα πεις γεια σήμερα. Λοιπόν, να πάρω τη γιαγιά μου. George, άσε με ήσυχη επιτέλους. Τι να δεν σε είδα, συγγνώμη. Έχω λίγο πρόβλημα εδώ πέρα. Με διώξαν από το σπίτι. Ναι, τώρα η Ξανθούλα δεν έχει πουθενά να μείνει. Και δεν θέλω να μείνει με τη γιαγιά μου. Ναι, τώρα η Ξανθούλα είναι άστεγη. Τι, τη διώξαν από το σπίτι? Ούτε οι γονείς της δεν μπορούν να αντέξουν τον παλιό χαρακτήρα της. Διάνα, ελπίζω να μην τη φώναξε να μείνει σε σένα. Βασικά έχει πρόβλημα. Ξανθούλα, μπορείς να μείνεις μαζί μου βασικά. Τι? Διάνα, κανόνισε μην το μετανιώσεις όμως αργότερα. Μασκότ, δεν έχει συμφωνήσει ακόμα, κάνει Ξανθούλα. Ναι, συμφωνώ, Διάνα. Είσαι πραγματική φίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι, εσύ θα μείνεις μαζί μου. Μάζεψε τα πράγματά σου. Διάνα. Ξανθούλα, βασικά είπα μόνο για σένα να μείνεις. Να τι κάνει καλοσύνη σου, Διάνα. Ευχαριστώ, Διάνα, είσαι πάρα πολύ καλή. Ο Γιώργος και εγώ είμαστε πολύ ευγνώμονες και δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ αυτό που κάνεις για μας. Όχι, ο Γιώργος σπίτις, Διάνας, όχι. Παιδιά, δεν θα μείνετε πολύ, ε? Τιμούρ, συγγνώμη. Να τα μας τι κάνει, Ξανθούλα. Λοιπόν, φεύγουμε από το σχολείο αύριο? Όχι. Αφού έτσι είπες. Δεν έχει σημασία τι είπε, άλλαξε γνώμη. Να διώξετε την ομάδα, διώξετε την. Α, και ποιο θα είναι αρχηγός της ομάδας? Εγώ θα γίνω αρχηγός της ομάδας. Μόνο. Θέλω λίγο χρόνο. Α, παιδιά, ζευγαρικά, φρέσκο σκεμό και μοχείτο είναι έτοιμα όλα. Self-service σήμερα, λάτε. Ω, φαγητό. Διανά, ο Γιώργος να μείνει σπίτι σου, αυτό είναι λάθος. Πολύ λάθος.
Τιμούρ, μα είναι το αγόρι της Ξανθούλας και πάντα είναι μαζί της. Για να, εγώ πάντα είμαι με τον Τιμούρ. Να μην είναι Ξανθούλα και ο Γιώργος σπίτι σου είναι μεγάλο λάθος. Και εύα, αυτή η μπάλα είναι δικιά μου. Ναι, αλλά εγώ είμαι που την πήρα πρώτο. Για αμφιβάλλεις δηλαδή ότι μπορώ να την πάρω πίσω. Αμφιβάλλω. Αγόρια, δεν μπορώ να σας βλέπω που μοιράζεστε την μπάλα για εδώ και 10 λεπτά. Ορίστε, πάρτε μια άλλη. Μα τι κάνεις. Μας καταστρέφεις το παιχνίδι. Θα τα βρούμε μεταξύ μας. Γεια σας, ποδοσφαιριστές. Καλά, εγώ για καλό το έκανα, να μην μαλώνετε για την μπάλα. Γεια σας, αρούρια. Είναι παράξενο να σας βλέπουμε στο γυμναστήριο εσάς. Τώρα θα μας βλέπετε εδώ κάθε μέρα. Ναι, είμαστε μαζορέτες, σημειώστε το. Τέλεια, τα ρούρια είναι και μαζορέτες τώρα. Τι έγινε, θέλετε να θυμηθείτε τα παλιά, είναι και αυτή η μαζορέτα. Ναι, είμαστε και εμείς μαζορέτες και είμαστε στην ομάδα των αρουριών. Ωραία, έχουμε καινούριες μαζορέτες στο σχολείο. Καλά ιδέα μου, είναι όλοι σε αυτό το σχολείο θέλουν να γίνουν μαζόρετες. Όλοι θέλουν να είναι cool. Όχι όλοι, την άσχη δεν την νοιάζει. Λοιπόν, κορίτσια, έχετε καμιά ιδέα από αυτά? Ασπαγκάτο, να σηκώνετε το πόδι πάνω από το κεφάλι. Δείξτε μας. Δεν ξέρουμε πώς, αλλά νομίζω ότι θα μας διδάξετε. Αυτό είμαστε εδώ. Κατάλαβα, θα υδρώσουμε λιγάκι. Ξεκινάμε. Μασκότ. Εδώ είμαι εγώ. Λοιπόν, α, το κάνουμε πολύ cool. Να δούμε. Λοιπόν, και φεύγουμε. Όχι, ρε Τίμα, θέλω να χαλάσω λίγο με την ομάδα του. Ω, αδούργια, ως την αλήθεια λοιπόν. Το ήξερα, μετά που κάνουμε την ομάδα μας θα αρχίσουν να μας βάζουν εμπόδια. Λίγη ντροπή. Κότσα, μην μας αποσπάσετε την προσοχή. Έχουμε προπόνηση. Προπονήτρια, άπη, δεν έχετε δουλειά εδώ πέρα. Ναι, θα γίνουμε όλες τις πρωταθλήτριες. Πρωταθλήτριες. Γεια σου, Κοουτσάμπη, έχουμε καινούριες μαζορέτες. Λέιλα, μπορείτε να σταματήσετε με τις επιδείξεις. Είστε μαζορέτες και διαχειρίστριες, τι άλλο είστε δηλαδή? Έχουμε μασκότ, Κοουτσάμπη. Μπράβο σου, Γιάννα, που κάνεις τη δήλωση και υποστηρίζεις την ομάδα σου. Αφού είμαι μασκότ. Για να δούμε, Κοουτσάμπη. Είμαι διαχειρίστρια αυτού του σχολείου. Είμαι μαζορέτα, το δεξιχέρι του δάσκαλου Μάικ και δημοσιογράφος του σχολείου. Οπότε δεν είμαι καμιά ξεπεταμένη. Έχεις ερωτήσεις? Δεν μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά μην αγγίζεις τα πομπόν μας, εντάξει? Αν θέλεις να γίνεις μαζορέτα, να πάρεις τα δικά σου πομπόν. Μπι, ποιο είναι το πρόβλημα? Εσύ ήθελες να γίνω μαζορέτα και πρωταθλήτρια. Και είμαστε στην ομάδα με τα αρούρια. Την καλύτερη ομάδα του σχολείου. Η ομάδα αρούριων δεν πρόκειται να γίνει ποτέ η καλύτερη του σχολείου. Λοιπόν, βάλτε τα πομπόν στη θέση τους. Αυτό θέλω να πω μόνο. Λέλα. Εντάξει, λοιπόν, βάλτε τα πομπόν εκεί πίσω στη σμπάνι. Και εμείς αύριο θα έχουμε καινούρια πομπόν. Κόκκινα. Ακόμα δεν άρχισα να τις προπονήσεις και η ομάδα διαλύθηκε ήδη. Και τελείωσε άδοξα. Νάνση, έρχεσαι? Ναι, έρχομαι. Να πάρει, κορίτσια, είστε πολύ περίεργες. Εσύ είσαι περίεργη. Λοιπόν, θα παραγγείλω πομπόν αύριο και θα κάνουμε μια φυσιολογική προπόνηση. Το ελπίζω. Η εμπινηθία μου, πότε θα τα βρούμε λιγάκι σίγουρα. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα μαζί της. Θα έχουμε πόλεμο. Πόλεμο με τη σμπάνι. Θα σε κάνουμε. Καλά, όλες οι μαζορέτες είναι πανέμορφες. Αχα. Αμάρθω, μα πολύ μιλάς εσύ. Φυλακή το στοματί μου. Κορίτσια, στα αλήθεια μου έχετε θυμώσει δηλαδή? Αλήθεια, ναι. Να πάρει, κορίτσια, μην ζηλεύετε την Ξανθούλα. Αφού θα είμαι μαζί σας όλη την ώρα. Και η Ξανθούλα θα είναι με τον Τζον. Εσύ και η Ξανθούλα στο σπίτι, λέει την Πάνη. Θα έρθετε πολύ πιο κοντά. Κίτη, μα εσύ είσαι η κολλητή μου φίλη. Ωχ, τι γλυκό! Αλήθεια! Δεν γίνεται πιο αλήθεια! Αλήθεια, αλήθεια, αλήθεια! Αλήθεια, αλήθεια, αλήθεια! Χιλιάδες φορές αλήθεια! Αλλά εντάξει, ελπίζω να επιβιώσεις με την Ξανθούλα στο Lady Bunny House. Κορίτσια, μπορώ να μείνω μαζί σας στο Lady Bunny House! Θα έχει πολύ πλάκα! Διάνα! Εντάξει, μασκότ, θα είσαι και εσύ μαζί μας. Θα γίνει χαμός από ό,τι φαίνεται. Οι τέσσερις μας, η μασκότ, η Ξανθούλα, ο Γιώργος. 7 άνθρωποι, Διάνα, θα είναι χάλια. Δεν πειράζει, θα τα καταφέρουμε. Να ερχόμαστε και εμείς για επίσκεψη. Να πάρει χαμένη, καλά τόση ώρα εδώ, είσαστε? Γιατί ρωτάς ώρα, τι είμαστε? Ναι, εδώ είμαστε, αλλά δεν πήρατε χαμπάρι. Κανείς δεν θα έρθει για επίσκεψη, είδε, είμαστε πάρα πολύ. Λοιπόν, κορίτσια, τελευταίο μάθημα και πάμε στο σπίτι μου. Δώσε μου δύναμη να αντέξω την Ξανθούλα. Όλα θα πάρει καλά, Κίτη. Να πάρει, κοίτα εδώ φουστίτσες. Πολύ ωραίες φουστίτσες. Να πάρει, παιδιά μου, χάλασε τελείως η διάθεση. Ναι ρε, τη μουράσε, έχω σοκαριστεί κι εγώ. Ρε παιδιά, δεν πάμε στα κορίτσια? Ναι, καλά, τώρα σιγά μην μας θέλουν. Γεια σας, μπασκετμπολίστες. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, Πολυτριάμπη. Γεια σου, δάσκαλε Μάικ. Εντάξει, ο Γιώργος και η Ξανθούλα θα μείνουν εκεί. Αλλά και με εμάς τι γίνεται? Τι να γίνεται, ήμασταν επιθύμητοι, δεν μας κάλεσαν. Ρε, παιδιά, εσείς δεν ξέρετε ούτε αν το ζητήσετε. Αφήστε να μιλήσω εγώ στην Νατ, θα μιλήσει στη Διάλα και θα μας καλέσουν στο Πανιχάρι. Θα το δούμε αυτό, σιγά μην τα καταφέρεις.
Ω, αγόρι, γεια σας. Τώρα έχουμε τελευταία ώρα μάθημα και μετά τι θα κάνετε? Δεν έχουμε κανονίσει, επειδή τα κορίτσια μας θα βγουν με τον Γιώργο και την Ξανθούλα. Αυτά, παιδιά, ήταν ιδέα της Διάνας, γιατί διώξανε την Ξανθούλα από το σπίτι της. Να, θέλουμε και εμείς να έρθουμε μαζί σας. Τι? Ναι, ναι. Έλα, Σακάτη, μην γκρινιάζετε. Θα σας δούμε στο σχολείο. Να έρθουμε κι εμείς. Αυτό δεν είναι επάνω μου. Διάνα. Τα κατάλαβα όλα. Θέλετε να έρθετε κι εσείς, ε? Εντάξει, εντάξει, να έρθετε. Μετά το σχολείο θα συναντηθούμε στα ποδητήρια, να αλλάξουμε και πάμε σπίτι. Ναι, ναι, ναι. Διάνα μου, σε λατρεύω τόσο πολύ. Λοιπόν, υποτιθέρετε τα έχω πάρει όλα. Καλή τύχη με το καινούριο σου σπίτι. Καλά, μην κάνετε έτσι, θα βρισκόμαστε έτσι κι αλλιώς στο σχολείο. Μπορείς και να μην έρχεσαι στο σχολείο. Δεν θέλω καθόλου να σε βλέπω. Ω, οι μικρούλες με εδώ πέρα ζηλεύουν εμένα και την Διάνα. Ρε κορίτσια, μην ζηλεύετε, έχει αληθινό πρόβλημα. Την πετάξαν έξω από το σπίτι, τι. Για κάποιο λόγο δεν μας ζήτησε να μείνει μαζί μας, Ξανθούλα. Για παράδειγμα με τη Στέλλα ή με μένα. Η Ξανθούλα δέχτηκε με τα χαρά να μείνει στην Διάνα. Ναι, Ξανθούλα, καταφέρνεις να μας εκπλήσεις μέρα με τη μέρα περισσότερο. Ναι, επειδή είμαι πάρα πολύ εκπληκτική, γι' αυτό σας εκπλήσω. Λοιπόν, αύριο έχουμε προπόνηση, οπότε φέρτε τις στολές σας, εντάξει. Γιώργο, πάμε να φύγουμε, μετακομίζουμε. Κορίτσια, σας λέω, μην χώνετε όλο τη μύτη σας και αν το ξεπεράσετε, μην έχουμε μυστερίες. Πάμε να πιούμε μια ζεστή σοκολάτα. Τέλεια ιδέα, για πάμε. Λοιπόν, παιδιά, καλώς ήρθατε στο Lady Bunny House. Σαν το σπίτι σας, αλλά πρώτα οι κανόνες. Ακούστε προσεκτικά, γιατί όποιος δεν ακολουθεί τους κανόνες θα φεύγει αμέσως από το σπίτι. Ξανθούλα, ειδικά εσύ, γιατί σε ξέρουμε τι είσαι. Ναι. Ναι, Ντίνα, θα ακολουθήσουμε όλους τους κανόνες. Ο Τζορτζ και εγώ θα είμαστε. Τέλεια. Διάνα, θα έχουμε και εμείς κανόνες. Εμείς είμαστε τα αγόρια σας. Και για σας κανόνες. Μπορεί να είστε τα αγόρια μας, αλλά ξέρουμε πολύ καλά πώς μπορείτε να συμπεριφέρεστε. Και τώρα θα σας πούμε ποιος θα κοιμηθεί πού. Τα αγόρια θα κοιμηθούν σε αυτό το δωμάτιο. Ελπίζω να μην χρειάζεται να το δείξουμε. Τέλεια. Εμείς μπορούμε να κοιμηθούμε τέσσερις νοματές στο ίδιο δωμάτιο, και αυτός ο τύπος ξεχωριστά. Μη μιλάς τύπο. Ω, Διάνα, θα υπάρχει ξεχωριστό δωμάτιο για μένα ή θα είμαστε μαζί σαν φίλες. Ξεχωριστά. Ξανθούλα θα μένει στον πρώτο όροφο. Και ευχαριστώ γι' αυτό, φίλη μου. Ή θα ξεράσουμε αυτά που λέει ή θα τη χτυπήσω. Κίτη, όχι. Αγόρια, λοιπόν, επαναλαμβάνω. Το δωμάτιό σας είναι αυτό εδώ. Καλώς ήρθατε, αγόρια. Διάνα, βασικά είναι τέλεια, αλλά πού θα κοιμηθούμε όλοι εμείς? Συγγνώμη, αγόρια, αλλά δεν έχω και 100 κρεβάτια στο σπίτι. Τακτοποιηθείτε, λοιπόν. Κορίτσια, τι, τους κανόνισα. Και τι θα κάνουμε τώρα, Διάνα? Νομίζω είναι ώρα να μου δείξεις το δικό μου δωμάτιο. Εντάξει, κορίτσια, πάτε εσείς να αλλάξετε και εγώ θα πάω να δείξω στην Ξανθούλα. Εντάξει, Διάνα, μην αργήσεις όμως. Κοίταξε, μην κοιμηθείς μαζί με την Ξανθούλα στο ίδιο δωμάτιο, Διάνα. Λοιπόν, Ξανθούλα, δεν χρειάζεται καναπάς πάνω στο δεύτερο όροφο. Έχεις ό,τι χρειάζεσαι εδώ πέρα, σίγουρα. Τουαλέτα και ό,τι χρειάζεσαι, το κρεβάτι είναι στην ντουλάπα. Ω, ναι, δεν πρόκειται να έρθω στο δεύτερο όροφο. Ξανθούλα, παρακαλώ, επίσης καθόλου φασαρία. Πρέπει να κοιμηθούμε, γιατί έχουμε πολλά να κάνουμε. Ναι, ναι, θα είμαι πάρα πολύ σιωπηλή, σαν ψαράκι. Τέλεια, Ξανθούλα. Ξανθούλα, είσαι πάρα πολύ τυχερή. Σήμερα θα περάσεις τη νύχτα σου μόνη σου εδώ πέρα. Ω, ευχαριστώ, Διάνα, είναι το καλύτερο δωμάτιο. Είσαι η καλύτερη φίλη, Διάνα. Ξανθούλα, απλώς μόνο αυτό έμεινε. Εδώ έχεις και τουαλέτα για να κάνεις ντους. Καλή απόλαυση λοιπόν και καλή νύχτα. Μισό, Διάνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν κάνει τίποτα, να είσαι άνετα. Το σημαντικό είναι να μην κάνεις φασαρία, γιατί πρέπει να κοιμηθούμε οπωσδήποτε. Ναι, ναι, ναι. Θα προσπαθήσω να μην κάνω καθόλου φασαρία. Λοιπόν, παιδιά, δεν με νοιάζει που θα κοιμηθείτε εσείς. Εγώ θα κοιμηθώ στον καναπέ, γιατί είμαι και το αγόρι της Διάνας. Οκ, μια χαρά, Τιμούρ. Εγώ θα κοιμηθώ στο χαλί, γιατί είναι μαλακό, ωραίο και σούπερ. Εμένα το κοστούμι μου είναι σαν sleeping bag, και δεν με νοιάζει που θα κοιμηθώ. Ρε παιδιά, γιατί είστε όλοι στην τσίτα, έλατε να ροκάρουμε λίγο. Αστυνομικό σημείο, όλα καλά θα πάνε. Η Διάνα έβαλε κάποιους κανόνες. Μην συμπεριφέρεις έτσι, να είμαστε τέλειοι. Γι' αυτό, Τζορτζ, ηρέμψε λίγο. Ουφ, κορίτσια, λοιπόν, ήρθα. Τακτοποίησα την Ξανθούλα. Wow, σα πολύ ώρα να έκανες. Και τι έλεος, σας έδειχνα που είναι και η τουαλέτα για να μην μας ξυπνήσει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πού είναι πρόβλημα? Ελπίζω αυτή η νύχτα να πάει καλά, Διάνα, γιατί θέλω πολύ να κοιμηθώ, αλήθεια. Γενικά, Διάνα, αυτή η κίνησή σου για το σπίτι είναι έτσι και έτσι. Εντάξει, μόνο εγώ μας δεν έχω κάτι με τη μασκότ, γιατί είναι ένας γλυκούλης. Μάγια, σαν πολύ μεγάλη ιδέα δεν έχεις για τη μασκότ σου. Όλα τα αγόρια θα συμπεριφέρονται φυσιολογικά. Όλα τα αγόρια συμπεριφέρονται φυσιολογικά, ναι. Κορίτσια, καρτά, πάτη, δεκαμός.
Lady Bunny, που είσαι μωράκι, θα κάνουμε πάρτι. Να, 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 και θα γίνει ένας χαμός. Αγόρια, μα συμφωνήσαμε. Που πήγαν οι κανόνες ξαφνικά. Σε συγγνώμη, Γιώργο, τι έγινε, σε τυφλώσανε. Μασκότ, μασκότ. Μάγια, τι είπες για τη μασκότ σου, γλυκός, ε? Κορίτσια, είναι τέλεια, ας κάνουμε πάρτι. Popcorn. Ωραία, κοιμηθήκαμε. Διάνα, όλα αυτά γιατί είσαι πολύ ευγενική. Έλατε να κάνουμε popcorn και να δούμε καμιά ταινία thriller. Και μετά να κάνουμε παρτάρα. Να πάρει. Πάλι καλά που δεν ήρθε και ξανθούλα. Τι λες, να τη πιθανόν βλέπει ήδη το 10ο όνειρο στο καναπέ της. Πάρτι, πάρτι χωρίς εμένα. Αχ, αυτές οι μπάνι, ήταν που θέλω είναι και ησυχία. Ποιος θέλει να κοιμηθεί τώρα? Ωραία, πρέπει να πάρουμε την αστυνομία, νομίζω. Έχουμε ήδη αστυνομικό. Εκεί είναι. Παιδιά, τι κάνετε εδώ πέρα εσείς, ε? Σηκώθηκα και εγώ να έρθω μαζί σας. Όχι. Ξανθούλα, έλα επιτέλους, παίρναμε τέλεια. Ω, τι ωραία, μας καλωσορίσανε. Popcorn. Παιδιά, φτάνει! Αρκετά με αυτό το πράγμα! Θα φύγετε όλοι από το σπίτι τώρα! Έχουμε να πάμε όλα στην ηχού αύριο! Πρέπει να φτιάξουμε μανικιούρ! Εξαιτίας σας μπορεί να χάσουμε το μανικιούρ αύριο! Κορίτσια, μα είναι ωραία! Έχει μπλάκα! Και η μπλάκα είναι καλύτερα τα νύχια! Για να είσαι πανέμορφη και χωρίς νύχια! Ευχαριστώ, Τιμούρ! Κι εγώ, Μπανί, νομίζω ότι κάνετε πολύ λάθος! Ο Τζορτ και εγώ έχουμε μετακομίσει! Πρέπει να κάνουμε πάρτι! Οκ, παιδιά, αλλαγή σχεδίων. Τότε αύριο εσείς τα αγόρια θα μας πληρώσετε. Μανικιουρίστε να έρθει στο σπίτι. Καταλάβατε? Πάρτι! Τι έγινε, αγόρι, τι παγώσατε ξαφνικά? Πάρτι! Τζορτ, θα πει να σκίσει το μανικιούρ μου αύριο, εντάξει? Αυτά δεν είναι ακριβά. Δεν με νοιάζει. Λοιπόν, κορίτσια, το πάρτι είναι πάρτι, ε. Ναι, για αύριο δωρεάν μανικιούρ. Κορίτσια, κι εγώ μαζί σας. Να πάρει τέλεια, ας μείνουμε εδώ πέρα, μ' αρέσει πολύ εδώ. Βασικά σε όλους αρέσει εδώ και μόνο εγώ μπορώ να μείνω εδώ. Εσείς είστε απλά φιλοξενούμενοι. Άμα ρε Τιμούρ, σταμάτα πια με τη μόστρα σου. Είναι τέλεια, η μπάνη μας άφησε να μείνουμε όλοι. Ας κάνουμε παρέα λοιπόν. Αγόρια, θα δούμε ταινία τρόμου σε λίγο, ναι. Να πάρει το σακάτι μου, είναι τόσο κούκλος. Εγώ νομίζω πως όλα τα αγόρια μας είναι κούκλοι. Ο Τζόνι μου είναι, έλας και βγήκε από βίντεο κλιπ. Και η μασκότ μου είναι τόσο απαλός, τόσο φουντωτός. Κορίτσια, ο Γιώργος μου είναι αστυνομικός. Αν έχουμε προβλήματα θα μας βοηθήσει σε όλα. Cool. Παιδιά, εσείς κάντε like και εγγραφή στο κανάλι. Και εμείς με τα αγόρια θα δούμε ταινία τρόμου. Τα λέμε σύντομα και γεια σας. Κορίτσια, τώρα θα κάνουμε και εσάς popcorn και θα δούμε θρυλεράκι. Παιδιά, κάντε like στο βίντεο, έτσι. Και παιδιά, αν δεν είστε subscribers, παρακαλώ κάντε subscribe. Subscribe στο κανάλι. Και να περιμένετε τα καινούργια cool επεισόδια μας. Μέχρι τότε, αντίο. Και σας αγαπάμε όλους πάρα πολύ. Μουα.